Λοιπόν, Χρήστο, να πάρεις μια ανάσα. Κάτι και μάλλον έχουμε κι άλλα σπίτια που έχουν καεί. Μην μπορεί να τίποτα να τη σταματήσει αυτή τη φωτιά. Γι' αυτό θα ζητήσουμε τη βοήθεια του εκπροσώπου τη πυροσβεστική, του Γιάννη Αρντοπιού, κρατώντας την εικόνα που μας δίνει, Χρήστο Στρατουλάκο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Αρντοπιέ. Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, ιδίως εκεί στην Αγία Παρασκευή, στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, στο Λεφάντο που ήμασταν και νωρίτερα συνδεδεμένοι? Καλησπέρα σας. Μέχρι τις 6 ώρες το απόγευμα, όπου αναμένεται να κοπάσουν κάπως οι πολύ ισχυροί άνεμοι, θα φτάσουν γύρω στα 3 μποφόρ. Μέχρι εκείνη την ώρα, το σκηνικό των επιχειρήσεων θα είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε, δηλαδή θα ουσιαστικά οι πυροσβέστες θα κυνηγάνε την πυρκαγιά μέσα στη μίξη του οικιστικού ιστού μαζί με το δασικό κομμάτι. Αυτή θα είναι οι επόμενες 5-5,5 ώρες, θα είναι αυτό το σκηνικό, δηλαδή θα βλέπουμε εικόνες όπου θα πλησιάζουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές το μένος αυτής της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι βορειοανατολική εντάσσεως 6 μποφόρ. Το καλό, αν μπορώ να πω, τη υπόθεση, δυστυχώς μέσα στην κατοικημένη περιοχή μπαίνει φωτιά, είναι ότι ο άνεμος αυτός φρενάρει την πυρκαγιά προς το δρυμό της Πάνικας. Ήταν και τα δύο και οι δύο πιθανότητες πολύ ορατές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά λέτε, είναι εκτός κινδύνου πια ο εθνικός δρυμός? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο άνεμος, ο ισχυρός άνεμος φρενάρει μεν τις ισχυρές, την το δρυμό της Πάρνηθας. Ωστόσο, θα κατευθύνει την πυρκαγιά προς διάφορες κατοικημένες περιοχές. Οι οποίες ποιες είναι, κύριε Αρντοπιέ, για να κάνουμε μια σύνοψη, δηλαδή ποιοι οικισμοί πρέπει να είναι σε ετοιμότητα? Ό,τι βρίσκεται πλησίον της περιοχής Αγίας Παρασκευής, όπου γνωρίζετε ότι και στην Αγία Παρασκευή έχει δοθεί από τις 11 η ώρα περίπου και το Λεφάντο εκένωση των περιοχών αυτών. Όποια περιοχή βρίσκεται πέριξ. Όλες οι περιοχές λοιπόν γύρω από την Αγία Παρασκευή. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σας ακούμε και πάλι. Οι περιοχές της Αγίας Παρασκευής, οι περιοχές που βρίσκονται πλησίον της Αγίας Παρασκευής, ό,τι υπάρχει λοιπόν σε αυτό τον οικιστικό χάρτη κοντά σε αυτή την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, θα πρέπει να είναι σε απόλυτη εγρήγορση. Τα δεδομένα αξιολογούνται από λεπτό σε λεπτό. Βλέπουμε πώς πάει η πυρκαγιά. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια δυναμική εξέλιξη όλο αυτό το μέτωπο. Οι κάτοικοι λοιπόν των περιοχών θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και το μήνυμα του 112 είναι αυτό που προβλέπει εγκαίρως το τι θα συμβεί και το πού θα πρέπει να πάνε με ασφαλή προορισμό. Σε σχέση με το στρατόπεδο και τις εγκαταστάσεις της αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα, θα μας κάνετε μια εκτίμηση? Έχουν ήδη γίνει απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες με λεωφορεία της αστυνομίας και εκεί στην περιοχή της Αμυγδαλέζας υπάρχουν διάφορες ομάδες πολιτών και μετανάστες για να γίνει η μεταφορά τους. Ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποια υδροφόρα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας από ό,τι πληροφορούμαστε. Προς Μαλακάσα μαθαίνουμε ότι θα μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και θα υπάρχει μετακίνησή τους σταδιακά προς ασφαλείς προορισμούς. Και σε σχέση με το στρατόπεδο? Και το στρατόπεδο είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιμετωπίσει άμεσο πρόβλημα. Ωστόσο, υπάρχει μια ολόκληρη προπαρασκευή. Έχουν ενημερωθεί και οι υπεύθυνοι, οι στρατιωτικοί υπεύθυνοι του στρατοπέδου, προκειμένου να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα πυρασφάλειας, προκειμένου να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από πλευράς του να εισέλθει πυρκαγιά σε αυτό το χώρο. Δεν σε ανησυχεί δηλαδή η κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή, για το στρατόπεδο Καποτά? Κοιτάξτε, είναι ένα ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Η μάχη διεξάγεται μέσα στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, όπως βλέπετε και αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν εκεί πάνω από 16-17 εναέρια μέσα συγκεκριμένα, 11 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Αυτά έπρεπε να πάνε εκεί τώρα. Τα ελικόπτερα πρέπει να κάνουν τοπική κατάσβεση, να μπουν μέσα στους οικισμούς και να κάνουν τοπική κατάσβεση πάνω ακριβώς από το κτήμα, πάνω από το δέντρο, πάνω από ένα σπίτι. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση για τις επόμενες 6 ώρες. Στο μέτωπο της Αττικής, κύριε Αρντοπιέ, εκτός από τις ελληνικές δυνάμεις, έχουμε και ευρωπαϊκές δυνάμεις μαζί σας? Σωστά. Υπάρχουν και ελληνικές δυνάμεις οι οποίες επικουρούν εκεί στη Φυλή συγκεκριμένα. Έχουμε την εικόνα ότι επιχειρούν αεροσκάφη τόσο από τη Σουηδία όσο και από τη Γερμανία. Και υπάρχουν και Γάλλοι πυροσβέστες οι οποίοι είναι εδώ από την 1η Ιουλίου και αυτοί έχουν ρυθμίσει στη μάχη 19 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν τις ελληνικές δυνάμεις πυροσβέστες και της πολιτικής προστασίας και να γίνει ό,τι το δυνατόν καλύτερο και ανθρωπίνως δυνατό υπό αυτές τις συνθήκες για να προσπαθήσουμε να σώσουμε αφενός την σωματική ακεραιότητα των πολιτών μας,
και οπωσδήποτε τις περιουσίες σας στο βαθμό που είναι δυνατό και εφικτό αυτή τη δύσκολη ώρα της επιχείρησης. Πείτε μας και για το μέτωπο του ασπροπύργου, γιατί είχαμε και εκεί ένα 112 νωρίτερα που ήχησε για τους κατοίκους. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μικρή αναζωοποίηση εκεί στην περιοχή του Σοφού, όπου δόθηκε ένα μήνυμα 112. Βεβαίως αυτό το κομμάτι του μετώπου, το οποίο έχουμε χθες, θυμίζω εκεί, τρεις αλλεπάλληλες εστίες πυρκαγιών στον χώρο του ασπροπύργου. Δεν αντιμετωπίζει τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα όπως είναι η Αγία Παρασκευή εκεί που βλέπετε τώρα και υπάρχουν όλα τα πλάνα εστιασμένα. Το βάρος των επιχειρήσεων πέφτει τώρα εκεί, ανατολικά από την Τάβλα προς την Αγία Παρασκευή. Παρά τα αυτά, κύριε Αρτοπιέ, δεν βλέπουμε να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα ή κάποια θετικά δείγματα αυτή τη στιγμή από την Αγία Παρασκευή. Και όπως μας είπατε και εσείς στην αρχή, μέχρι τις 6 ώρα να περιμένουμε να συνεχίζεται αυτή η μάχη μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Με 6 μποφόρ κιόλας. Η μάχη την οποία λέτε εσείς ότι θα πρέπει να έχει κάποια έκβαση, η έκβαση δεν είναι αποτέλεσμα μισής ώρας. Θα πρέπει αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε είναι η επιχειρησιακή αξιολόγηση όλων των δεδομένων της πυρκαγιάς, με σκοπό να τρέξουμε, να φτάσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα στα σημεία τα οποία εκδηλώνται οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, όπως βλέπετε, είναι και αμέσως σε χώρους οι οποίοι είναι καθάριστοι, είναι και χώροι οι οποίοι ευρύθουν από χόρτα, από. Τέλος πάντων, ενώ έπρεπε να είναι καθαρισμένα. Ναι, το βλέπουμε πολύ αυτό, κύριε Αρτοπίε. Βλέπουμε πάρα πολλά οικόπεδα που δυσχεραίνουν το έργο σας. Τούτη την ώρα είναι η ώρα της μάχης και η μάχη θα δοθεί σε όλα τα επίπεδα και με επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και αυτό είναι το στοίχημα το οποίο θα απληκθεί το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία αυτή τη στιγμή να κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.